Γι' αυτό και θα καλησπέρασω στο ξεκίνημα της εκπομπής καλύτερα κιόλας έτσι στην αρχή, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος από όλο αυτό το σκηνικό με τους χαρακτηρισμούς και τα λοιπά. Ενώ προχθές μιλούσαμε για μπάλα και από χθες μιλάμε για όλο αυτό το κακό, ας πούμε, που έχει συμβεί. Και γι' αυτό θα καλησπέρασω στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα, τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε καλά. Κώστας Χαλκιάς. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή η πρώτη ερώτηση μου βγαίνει, Κώστα μου, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό. Αυτή τη στιγμή μου βγαίνει να σε ρωτήσω. Εγώ το προτιμώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα μου πεις τι κάνεις μετά από όλη αυτή την καριέρα, τέλος πάντων, τώρα αυτή τη στιγμή με τι ασχολείσαι. Προπονητής δεν έγινες, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Τέλεια. Δεν ήθελα να γίνω προπονητής. Σε συμπαθώ, σε συμπαθώ ακόμα περισσότερο. Ναι. Όχι. Δεν θέλει να ασχοληθεί κάτι στον χώρο του ποδοσφαίρου μετά από ότι τελειώνει το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχει το γνώση αυτό και να ξέρει ότι αν ασχοληθεί με κάτι πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Και όχι να το κάνει, και πρέπει να το κάνει και στον χρόνο. Τώρα, όσον αφορά για μένα προσωπικά στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, ενδέχεται μπορεί μετά από λίγο διάστημα πάλι να με ξαναδείτε. Αλλά δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, θα τα αφήσουμε κάπου εκεί και όταν θα έρθει η ώρα θα ξαναδεί. Να σε ξαναδούμε, τι το άφησε, τι εννοείς, να σε ξαναδούμε πού, σε τι? Σε κάποιο πόσο είχε όμως θέμα προπονητικό. Οπότε θα αφήσουμε έτσι όπως είναι και όταν θα έρθει η ώρα θα το συζητήσουμε. Κώστα, προπονητής δεν θέλεις να γίνεις, δεν έτυχε, δεν το έχεις σκεφτεί καλά ακόμα? Όχι, είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο θεωρώ και πιστεύω ότι είχαν πολλά παιδιά με τα οποία εγώ ήμουν και συμπαίκτη, τα οποία ήθελαν και προσπαθήσαν να ασχοληθούν με την προπονητική. Ναι. Που θεωρώ και πιστεύω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι νομίζω το είχαν. Εγώ ήταν κάτι το οποίο ήθελα να ασχοληθώ, κάτι που ήταν καθαρά σε σχέση με επιλογές προσώπων, σε διοικητικό κομμάτι πάνω σε αυτό. Κάτι το οποίο είναι κάτι που ήθελα να κάνω, κάτι το οποίο θέλω να κάνω και αν δεν γίνει, ή αν δεν υπάρχει για παράδειγμα πρόταση, να σας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το απαραίτητο ενδιαφέρον και να βρω αυτό που πρέπει, δεν θα το κάνω. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι που να το κάνουμε σωστά. Ναι. Όχι να το κάνουμε για να το κάνουμε. Βέβαια, γιατί ακριβώς. Όταν μας προτείνεται να κάνουμε κάτι, είσαι προπονητής, είσαι τεχνικός διευθυντής, είσαι τιμάς, είσαι γενικός αρχηγός, είσαι ό,τι και να είσαι. Προπονητής θεματοφυλάκων και αποφασίζεις να το κάνεις καλά, γυμναστείς οτιδήποτε, πρέπει να το κάνεις για να το κάνεις. Αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Αυτό είναι καθαρά θέμα υπευθυνότητας, κάτι το οποίο νομίζω κάθε άνθρωπος το είχε πάντα. Αυτό και εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, αυτό που ήθελα να ήμουν υπεύθυνος καθαρά σαν άνθρωπος και μετά σαν αθλητής και σαν επαγγελματίας. Αυτό που έχεις στο μυαλό σου, Κώστα, στην Ελλάδα υπάρχει, μπορείς να το κάνεις? Ναι, βέβαια, μπορώ να το κάνω. Με αξιοπρέπεια. Οπότε, γι' αυτό λέμε, ας τα πείσουμε τώρα. Όχι, δεν θέλω να μου πεις. Δεν έχω θέμα. Όχι, δεν θέλω να μου πεις. Δεν σε πιέζω να μου πεις. Απλά, αν αυτό που έχεις στο μυαλό σου μπορείς να το κάνεις στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, με αξιοπρέπεια. Δηλαδή, να το κάνεις κανονικά εννοώ. Εγώ δεν νομίζω ότι. Κοιτάξτε, αυτό που λες εσύ αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν κάποιες φορές συζητάνε για κάποια πράγματα και κάποιος λέει ότι ξέρει. Μα εδώ στην Ελλάδα ξέρεις πως είναι, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Όχι, είναι στην Ελλάδα, δεν κατάλαβα, εμείς είμαστε εδώ. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε, γιατί να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε πάνω στο ποδόσφαιρο, πάνω στον αθλητισμό, δεν το κατάλαβα. Και να πάρουμε έτσι μια μικρογραφία, αν θέλεις, μεγάλων ομάδων και προγραμματισμάτων και να το περάσουμε για τη φιλοσοφία και εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν το κατάλαβα. Θα σου πω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Και μπορούμε να το επενδύσουμε και σε όλους τομείς, όχι μόνο σε πρόσωπο, αλλά και κυρίως επενδύσεις πάνω σε θέματα γηπέδων, προπονητικών κέντρων, ακαδημιών, αγωνιστικών, ποδοσφαιριστών, προπονητών. Ναι, όλα αυτά που λες. Όλα αυτά, Κωνσταντίνε, που λες είναι πολύ ωραία. Αλλά επειδή και είναι και εύκολη η απάντηση σε αυτό που με ρώτησες ή σε αυτό που σε ενόχλησε και καλό σε ενόχλησε, γιατί στην Ελλάδα είναι όλα χύμα, Κώστα, γι' αυτό. Γιατί είναι όλα ανεξέλεγκτα, γιατί οι γήπεδα δεν υπάρχουν. Αν υπάρχουν, τέλος πάντων, υπάρχει μια διαδικασία για να γίνουν καινούργια. Τι παρακολουθούμε με όλες τις ομάδες τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ κτλ. Γιατί οι διοργανώτριες αρχές είναι μία έτσι. Επίτρεψέ μου την έκφραση και μία γιουβέτσι, γιατί αν δεν βρεις την άκρη με τη διοργανώτρια αρχή, θα πας στην πολιτεία και όλα αυτά. Γι' αυτό το λέω. Νομίζω τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση, η οποία θεωρώ και πιστεύω ότι. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη συζητήσουμε τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Θεωρώ και πιστεύω όμως ότι
όταν υπάρχει ένα σωστό προγραμματισμό, είτε μεμονωμένο από κάποια ομάδα, είτε συλλογικό, νομίζω μόνο κέρδος μπορούμε να έχουμε και όχι χάσιμο. Και αν λειτουργούμε και δεν δουλεύουμε σήμερα. Εάν λειτουργούμε και δουλεύουμε σήμερα, δεν υπάρχει ποτέ. Μια ζωή θα είμαστε στα ίδια. Θα λέμε πάλι ξανά την αρχή, ξανά την αρχή και ξανά την αρχή. Όπως κάποια στιγμή κάποιος χτίζει ένα σπίτι, θα το χτίσει μια και καλή, το κάνει πάρα πολύ καλά. Αν όμως βάζει, να σας το πω έτσι λαϊκά, γιατί έτσι πρέπει να το καταλαβαίνει, θα λείπει κάποια στιγμή, δεν θα κάνει ποτέ, δεν θα χτίσει ποτέ. Mm. Οπότε νομίζω ότι θεωρώ και πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες. Κατά καιρούς βλέπουμε πολλές δυνατότητες. Αλλά πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όμως. Κάθε θετικό πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε. Και να μην περνάμε έτσι. Απλά σαν μια επιτυχία και εντάξει, πάμε ξανά πάλι τα ίδια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θεωρώ και πιστεύω, νομίζω ότι αν υπάρχει βούληση από όλους, νομίζω, θεωρώ και πιστεύω ότι όλοι θα έχουν κέρδος σε αυτό. Και όταν λέω κέρδος, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα έχει το ποδόσφαιρο, θα έχουν οι ομάδες, θα έχουν οι ποδοσφαιριστές, θα καλύτερες συνθήκες, ο κόσμος θα χαίρεται ακόμα πιο πολύ να γίνει στο γήπεδο. Εσείς που δουλεύετε μέσα από αυτόν τον χώρο που λέγεται αθλητισμός, θα είναι ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Όλοι θα έχουν κάποιο κέρδος. Όλοι θα έχουν, Και νομίζω ότι να πηγαίνουμε και να δουλεύουμε και να βλέπουμε, αν θέλετε, και με καλύτερη διάθεση. Και να παραγωγηθούν με ακόμη καλύτερη διάθεση. Ναι, οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποθέσεις. Και νομίζω να μας πιάνει συνέχεια η απογοήτηση και η μιζέρια και δεν μπορούμε και δεν κάνουμε. Νομίζω αυτό λίγο ας το πετάξουμε έξω. Ας το πετάξουμε αυτό το πάλτο, να σας το πω έτσι. Το μυρολατρικό. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε όχι, δεν μπορούμε. Αυτό κυρίως τις φορές το χρησιμοποιούμε και σαν άλοθη. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι και δεν το πετυχαίνουμε και μετά αρχίζουμε πάλι, μα ξέρεις, είναι εδώ, Ελλάδα, είναι έτσι. Όχι, μας στένε, ναι, μας στένε. Στην ουσία δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά τα παραδείγματα που είναι και χειροπιαστά δεν με βοηθούν στο να πάω στην πλευρά σου, γι' αυτό σου λέω. Ειδικά στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα αφήσουμε και ας προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Mm. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Εγώ αυτή είναι άποψη. Ποδόσφαιρο παρακολουθείς, δηλαδή τα μάτς τα παρακολουθείς, πρωτάθλημα, κύπελλο και αυτά. Στο μέγιστο βαθμό, ναι. Από αυτούς που επειδή σταμάτησαν, εντάξει, μπορεί να κάνω και κάτι άλλο την ώρα των αγώνων. Όχι, δεν έχω απαξιώσει. Όχι, δεν το έχω απαξιώσει. Δηλαδή κάποιος που λέει ότι δεν παρακολουθώ, πλέον είναι απαξίωση. Όχι, εγώ δεν το έχω απαξιώσει. Όχι. Θέλεις να μου κάνεις. Έπαιζα ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ στο μέγιστο βαθμό. Παρακολουθώ και ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Που σε αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι και όπως ανέφερε πριν. Ο θεσμός της Champions League είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το βλέπουμε και μας αλλάζει, όπως είπα και πριν, και τη διάθεση όταν βλέπεις μεγάλες διοργανώσεις και για να το καταλάβουν και καλύτερα, είναι και όταν βλέπουμε και ελληνικές ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, μας αλλάζει ακόμα πιο πολύ διάθεση. Τόσο καλύτερο. Mm. Θέλεις να μου κάνεις ένα σχόλιο για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ, το τελευταίο παιχνίδι, το φρέσκο που είχαμε τελευταία? Πριν από δύο μέρες, δηλαδή. Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, παρόλο το γεγονός ότι είχε έρθει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, το μάτς κυπέλλου έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλα τα παιχνίδια τα οποία γίνονται και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, που υπήρχε η διαφορά του τέρματος του εκτός έδρας που έχει μείνει όσον αφορά στο θεσμό του κυπέλλου. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, μιλάω για το δεύτερο παιχνίδι, που προσπαθούσαν και οι δύο ομάδες και να διαφυλάξουν και αμυντικά, αλλά προσπαθούσαν με όχι τόσο μεγάλο εντός αγωγών λοιπόν θράσος να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν σε κάθε θετικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη παρουσία στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, και σαν παιχνίδι και εκτός έδρας, δημιουργήσε περισσότερες φάσεις και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι έβγαλε αντίδραση, παρόλο το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Και μάλιστα στην παράδοση στα τελευταία 15 λεπτά έβγαλε πολύ καλή αντίδραση. Έτσι και το επιθυμητό γκολ που ήθελε. Και θεωρώ και πιστεύω ότι νομίζω το ποδόσφαιρο παίρνει σε αυτό που αξίζει. Κατά μεγάλο ποσοστό πάντα παίρνει αυτό που αξίζει. Οπότε με θεωρώ και πιστεύω ότι δίκαια και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός φτάσανε στο τελικό κυπέλλου. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και νομίζω ότι προς το τέλος ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση αγωνιστική σε σχέση με τον Ολυμπιακό και μιλάω τα τελευταία παιχνίδια, το τελευταίο διάστημα. Κωνσταντίνε, ποιος θεωρείς ότι είναι. Μάλλον, όχι, να μην το γενικεύσω. Όχι, να το γενικεύσω, να πω. Ποιος
Ποιο κατά την άποψή σου είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα στο πρωτάθλημα? Δεν θέλω να μπαίνω σε συζητήσει. Δεν μου αρέσει. Ποιο σου αρέσει, ρε παιδί μου, ποιο σου αρέσει? Εντάξει, δεν είναι κακό να πει. Αυτή τη στιγμή θεωρώ και πιστεύω ότι και όλα τα παιδιά που αγωνίζονται στι ομάδε προσπαθούν για το καλύτερο. Τώρα τη συζήτηση εσύ την πάω σε φορά για το. Για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν την πάω πουθενά. Γενικά σε ρωτώ. Έχω τον Κώστα το Χαλκιά. Άμα δεν τον ρωτήσω ποιο θερματοφύλακα του αρέσει, δεν τον ρωτήσω. Ναι, το φαγητό του αρέσει. Από ποτέ. Παρόλο που έπαιξε ποτέ, δεν βγήκα δημόσια να πω ότι αυτό είναι καλύτερο από τον άλλον. Γιατί δεν μου αρέσουν ποτέ οι συγκρίσει. Γιατί? Δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι καλύτερο. Θεωρώ όμω ότι και τα παιδιά που αγωνίζονται στι ομάδε έχουν και τι καλέ του, έχουν και λίγο τι άτυχε στιγμέ. Είναι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ουσιαστικά θεωρώ. Και έχουν λύσει μια σταθερότητα, κυρίως τα τελευταία παιχνίδια και μιλάει για τους τόσο και ο Βαλτσίκη όσο και ο Πασχαλάκης έχει λύσει μια σταθερότητα και ο Τραμφλάκης του έχει λύσει μια σταθερότητα και στο Παναθηναϊκό τώρα προς το τέλος υπάρχει. Νομίζω ότι ουσιαστικά τώρα όσο τελειώσει η σεζόν οι ομάδες εμφανίζονται καλύτερα σε σχέση με το πρώτο, με το ξεκίνημα τη σεζόν και με την όλη έτσι, η γενικότερα, δηλαδή έχουμε καλούς τερματοφύλακες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, έχουν παρουσιάσει καλό πρόσωπο. Θεωρώ και πιστεύω όμως ότι σαφέστατα περιμένω πολύ περισσότερα. Γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να βάζει στόχο το 10. Αυτό έκανα και εγώ όταν έπαιζα. Δεν πρέπει να βάζει στόχο το 10. Πρέπει να βάζει το 100 και περνά το 10. Και αυτό ο στόχο δεν αφορά μόνο το προσωπικό του κάθε ποδοσφαιριστή. Αφορά βέβαια σε σχέση με την ομάδα την οποία αγωνίζεται. Πρέπει να βάζει πάντα υψηλού στόχου. Κώστα, η θέση, το βλέπει και εσύ, έχει αλλάξει του τερματοφύλακα, έχει με αύξηση. Έχει αλλάξει, έχει διαφοροποιηθεί, όχι η θέση, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπο παιχνιδιού. Βλέπουμε κυρίω οι ομάδε, τεχνάει πάρα το παιχνίδι από πίσω. Βλέπουμε ότι πλέον οι ποδοσφαιριστέ, οι τερματοφύλακε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι τα πόδια, που παλιά ίσω δεν χρειαζόμασταν τόσο πάρα πολύ. Έχει μπει πάρα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο μέσα στο παιχνίδι. Έχει πλέον επιλέγουν τερματοφύλακες με μεγαλύτερη πρόβλεψη παρά αντίδραση και νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Επιπλέον νομίζω ότι παλιά θέλαμε οι επιθετικοί να ξέρουν ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να ξέρουν όποιοι αγωνίζονται. Οι αμυντικοί τερματοφύλακες πρέπει να ξέρουν όλοι ποδόσφαιρο. Τα center back πρέπει να ξέρουν. Το πράγμα που μας ενδιαφέρει σαν τερματοφύλακα να πιάνει την μπάλα πρώτα. Και μετά, αλλά και σε αυτό όμως σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ. Σου αρέσει εσένα αυτή η εξέλιξη, δηλαδή ότι έχουν μπει περισσότερο στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια τερματοφύλακες, αλλά και τα center back πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ. Μου αρέσει, κοιτάξτε να δείτε, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ειδικά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε όλους τους τομείς. Αυτό πρέπει να παραδειγματιστούμε κι εμείς, να το βλέπουμε. Αγωνιστικά θεωρώ και πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο περνάει λίγο μια κρίση αγωνιστική, πάντα μιλάω. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πρώτος στη βαθμολογία είναι ο Ολυμπιακός που κατ' εμέ θεωρώ και πιστεύω ότι αγωνιστικά πάντα δεν είναι αυτός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο το γεγονός ότι φύγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, φύγαν σε άλλες ομάδες, αναπληρώθηκαν. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά με μια βαθμολογία, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει πείσει. Όμως ότι αυτό είναι. Μιλώντας πριν από λίγες μέρες. Αν ανέβει το επίπεδο, το αγωνιστικό επίπεδο, δεν εξελίσσεται καμιά ομάδα. Μιλώντας πριν από λίγες μέρες. Αν μια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα με 20 πόντους διαφορά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι χαρούμενοι. Το αντίθετο, πρέπει να είναι προβληματισμένοι. Γιατί απλά ουσιαστικά οι ομάδες μέσα από το πρωτάθλημα που έχουμε σε χώρα και από το επίπεδο που είναι το υψηλό γίνεται καλύτερο, αυτόματα αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρώπη. Έτσι. Αυτό είναι. Βέβαια, και ο ΠΑΟΚ έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Τον παρακολούθησες, ήταν ωραίος. ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, κάτι το οποίο νομίζω, ίσως δεν ξέρω τα πρώτα φαίνεται, ίσως όχι το είχε αμελήσει, ίσως είχε βάλει περισσότερο βάρος στην Ελλάδα. Θεωρώ και πιστεύουμε ότι οι ελληνικές ομάδες θα δείχνουν μεγάλο βάρος στην Ευρώπη. Γιατί και ανεβάζει το επίπεδο, το αγωνιστικό επίπεδο, και ανεβαίνει και σαν ομάδα και η αυτοπεποίθηση. Το είδατε κι εσείς ότι ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, είδατε και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον είχε ο κόσμος για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κατ' εμέ στα δύο παιχνίδια τελευταία που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι τώρα, αυτό που σας είπα πριν, τώρα μιλάμε για δικαιοσύνη, θεωρώ και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ίσως δικαιούταν και κάτι παραπάνω. Σε βάση την εικόνα την οποία είχε. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν ωραία. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλά. Εύχομαι να βλέπουμε όσο περνάει και ο καλύτερο ποδόσφαιρο. Και αυτό που εύχομαι είναι στον τελικό που θα γίνει να πάει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έχουμε ανάγκη το ποδόσφαιρο. Νομίζω και πιστέψαμε και οι ποδοσφαιριστές αισθάνονται πάρα πάρα πολύ ωραία όταν έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό και αυτό να μην το βλέπουμε μόνο, κύριε, να το βλέπουμε και σε όλα τα μάτς του προαθήματος και στο μέλλον. Ναι, έτσι, για να είμαστε αναγκασμένοι εντός εισαγωγικών να μιλάμε κυρίως για ποδόσφαιρο και όχι για όλα τα υπόλοιπα τα άσχημα. Σε ευχαριστώ ακριβώς, πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα. Υγεία, να είστε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαλκιάς.